Μια απίστευτη εγκύκλιος για την διακοπή τη καταδίωξη των παρανόμων έρχεται στη δημοσιότητα, η οποία εκδόθηκε μετά την καταδίωξη και τον θάνατο του Ρωμά πέρυσι στο πέραμα. Η όλη εγκύκλιος έρχεται στη δημοσιότητα με σκοπό να καλυφθεί ο υπουργό Προπό Τάκη Θεοδωρικάκο μετά τι δραματικέ εξελίξει που ακολουθούν το περιστατικό του πυροβολισμού Ρωμά στην Θεσσαλονίκη από αστυνομικό στην διάρκεια καταδίωξη. Ουσιαστικά με αυτή την εγκύκλιο η πολιτική ηγεσία της Ελλάς αμφισβητεί στη βάση της το δικαίωμα των αστυνομικών να πραγματοποιούν καταδιώξεις παρανόμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ρίχνει τον παλάκι σε ό,τι αφορά την βαρύτητα του αδικήματος των καταδιωκόμενων. Δηλαδή, να κρίνουν αν είναι σοβαρό από τη στιγμή που θα λάβουν την εντολή καταδίωξης από το κέντρο, κάτι που μπορεί να αφορά μεσολάβηση μερικών δευτερολέπτων. Πρόκειται για μια αδιανόητη εγκύκλιο η οποία μόνο σε αυτή τη χώρα και από τέτοιες ηγεσίε θα μπορούσε να εκδοθεί. Με βάση την εγκύκλιο δεν υπολογίζεται η ασφάλεια των αστυνομικών και η ανάγκη να υπερασπίσουν τη ζωή τους. Δηλαδή με απλά λόγια το Υπουργείο ζητά από τους αστυνομικούς την ώρα που ενημερώνεται από το κέντρο ότι πρέπει να καταδιωχθεί παράνομος θα πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση για παράδειγμα να καταδιωχθεί η Ρωμά που έκλεψε 20 ευρώ βενζίνη. Αλλιώ δεν θα ξέρει τι καταδιώκει. Η εν λόγω είχε σταλεί στι 20 Δεκεμβρίου του 2021 μετά τα γεγονότα στο πέραμα και τον θάνατο ενό Ρωμά και τον τραυματισμό ενό ανηλίκου. Στην εγκύκλιο αυτή, σύμφωνα με το Live News, περιλαμβάνονται επικαιροποιημένα στοιχεία σε περίπτωση καταδίωξη και έχει μοιραστεί ήδη σε όλα τα αστυνομικά τμήματα. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ρητά. Να θυμάσαι πάντα ότι κατά την καταδίωξη δεν επιτρέπονται πυροβολισμοί για κινητοποίηση του οχήματο και επικίνδυνοι χειρισμοί και ελιγμοί για την εκτροπή του οχήματο. Ακόμη αναφέρεται και για την πιθανότητα διακοπή τη καταδίωξη όταν αυτή καθίσταται επικίνδυνη για τη σωματική ακαιρεότητα και ζωή των συμμετεχόντων αλλά και των λοιπών χρηστών τη οδού, λαμβανόμενου πάντα υπόψη και τη βαρύτητα του αδικήματο για το οποίο έγινε η καταδίωξη.